ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βαρβάρα την Αγίαν τιμήσομεν, εχθρούγαρτας παγίδας συνέστριψε και ως τρουθείον ερίστη εξ αυτών, βοηθεία και όπλο του Σταυρού υπάν σεμνός. Αναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρης των πτεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλι τιμάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύχτια ή και σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Τέλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου. Προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλομαι σε διαβεβαιούστε. Ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε συζητήσεις και γενεαλογίας και έρης και μάχας νομικάς περίστατο, εισί γάρ ανοφελής και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων, με τα μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Ιδώς ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος, μανθανέτωσαν δε οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρίας ή να μη όσιν άκαρπη. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση και το πνεύμα Τίσου εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι, δόξαση Κύριε, δόξαση. Είπεν ο Κύριος στους μαθητές του, εσείς είστε το αλάτι της γης. Εάν δεν το άλας χαλάσει, με τι θα εξυγιανθεί όλη η γη? Σε τίποτα δεν ισχύει εκ του ότι εξευλήθη έξω και καταπατήστε από τους ανθρώπους. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Όπως δεν δίνεται καμία πόλη να κρυβεί όταν είναι πάνω σε ένα όρος, ούτε μπορεί κανείς να παίρνει το λιχνάρι και να το βάζει κάτω από το τραπέζι, αλλά το βάζει πάνω στην λιχνία και φέγγει σε όλο το σπίτι. Έτσι να λάμπει το φως σας μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, για να βλέπουν τα καλά σας έργα και να δοξάζουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Μη νομίσει ότι ήλθον καταλύσε τον όμενο του προφήτα. Μου ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξαση Κύριε, δόξαση. Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενό του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Πατρό και Αρχιεπισκόπου ημών Δωροθέου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργεία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του καταπευθύνε ημίν πλουσίαν τη Θείαν Χάριν, εν της έργης ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών, συνεργών και αντιλήπτορα, εν εις κατωθείων αυτού φωτισμών πράττουμεν αγαθείς, του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ληστήνε ημάς, υπέρ των δούλων του Θεού, του Προέδρου και των μελών του Λιμενικού Ταμείου Σύρου, των επιληφθέντων του έργου τούτου και πάντων των εναυτό και φιλοξενουμένων του Κυρίου Δεϊθόμεν, της Παναγίας Αγράντου, υπερευλογημένης εν και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατήρ και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νίκη και αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και του Πνεύματος σου. Τα σκεφαλάς ημών, το Κυρίο κλείνομεν, Κύριε. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον ημών, εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσες τα ύδατα, και ευλόγησον πάντα σημάς τους δια της κλήσεως του αυτών αυχένος, σημαίνοντας του της δουλείας πρόσχημα και καταξίως μας επιληστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύματος τούτου μεταλήψεώς του κερατισμού και γενέστο ημίν Κύριε, εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σίγαρε ο αγιασμός του ψυχών, το θυμάτου ημών Χριστέω Θεός της Πάντας, και εσύ την δόξα να αναπράγει με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.
σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Δίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φιλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλογησόν την κληρονομία σου. Νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φιλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φιλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Τόσον δωρεόν αξίους ημάς πίσον, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημενήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκραντε. Κυρίου δε υπόμεν. Κύριε, ο των χυμαζομένων σωτήρ και των οσούντων αυτεπάγγελτος ιατρός, ο των καλών Σαμαρίτην παρασκών πρότυπων της προς τον πλησίον αγάπης, ο παιδεύων και πάλι νιώμενος, ο θέλων πάντας ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Επίσκεψε εν ελέη την εν τη ώρα ταύτη εγγενιαζομένην αίθουσαν, την επιλεγωμένην αίθουσαν υπιώνει όλων αναμονής ατόμων ευπαθών ομάδων και τους εν αυτό διακονούντας ικάνουσον, συμπαρίσταστε τις προσφεύγουν συν εν αυτή και πάση της δεωμένης αμέσου βοηθείας. Ότι πολλοί κίνδυνοι και πολλέ του βίου κυκλού σε ζάλε και ουδής ικανός προβλέψε επερχόμενα ατυχήματα και δοκιμασίας, ημίς η Κύριο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο ιόμενος πάσα νόσων. Σύν πολύ εύσπλαχνε παράσκου της Πάσχου συντούλης σου ταχυνή βοήθεια και αντίληψη, διόμενος αυτούς από πάσης θλίψεως και στρωμνής κακώσεως, κυργαρσή προστασία θαρούντες σύ προσπίπτωμεν και επισέ εκτείνομεν χείρας των μόνων δυνατών και φιλάνθρωπων. Σίγαρη ο ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος δεσπότης και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελθύσιμον δόξα σοι, ο Αναστάσει και νεκρό ο Χριστός, ο ελθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός, της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος και Πολυάθλου Βαρβάρας, εις την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Και αυτή η μικρή αίθουσα που σήμερα εγγενιάζουμε δεν είναι τίποτε άλλο από το πώς μπορεί να μεταμορφώνει η αγάπη προς τον άλλον τα πράγματα στη ζωή μας. Από το πώς μπορούμε τα μικρά και άσημα, τα ασήμαντα, αυτά που τα προστρέχουμε και τα προσπερνάμε και δεν μας εντυπωσιάζουν, από το κίνητρο της αγάπης να γίνονται χώροι φιλοξενίας, αγάπης και ταυτόχρονα να εκδηλώνεται μέσα σε αυτούς ή προς τους συνανθρώπους μας στήριξη και κυρίως ή προς τους συνανθρώπους μας αληθινή, ειλικρινή, ευγενική και πολιτισμένη συμπεριφορά. Γι' αυτό σας ευχαίρουμε, κύριε Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου, και εσάς και τα μέλη, γιατί είχατε την πρόνοια και είχατε την επινόηση κινούμενη από αγάπη προς συνανθρώπους μας, και εσάς κύριε Δήμαρχε και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να μεταβάλλετε αυτόν τον χώρο που όλοι θυμόμαστε πως ήταν σε μια ωραία αίθουσα, όπου εδώ να αναπαύονται οι συμπατριώτες μας, οι συντοπίτες μας, αλλά και όσοι ταξιδεύουν στο νησί μας, που αποτελούν μέλη των λεγόμενων ευπαθών ομάδων, λίγο πριν ταξιδέψουν και λίγο πριν επιστρέψουν στα ίδια. Σας συγχαίρουμε λοιπόν και πάρονται σε τέτοια έργα να μας καλείτε, να τα εγγενιάζουμε και να τα καμαρώνουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Διευχών του Άγιου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Σας καλωσορίσω που είστε όλοι παρόντες σε αυτή την ωραία
φιλοξενή τελετή, σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητές φίλοι και φίλοι, αυτός ο χώρος έγινε με πολύ αγάπη, με πολύ σύνεση, για να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας και ιδιαίτερα τους καρκινοποθείς, οι οποίοι έχουν πρόβλημα με το ανασωπητικό τους σύστημα και δεν μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους υπόλοιπους πολίτες. Έτσι αυτός ο χώρος είναι σε δύο άξονες. Και στην αγάπη προς τον άνθρωπο, αλλά και στην καινοτομία, γιατί τέτοιοι χώροι δεν υπάρχουν τουλάχιστον στην Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν σαν νησί και σαν δήμος, κύριε Δήμαρχε, πρωτοποριακοί και σε αυτό το πράγμα. Η Σύρος δηλαδή πρωτοπορεί ακόμα και σε αυτά τα θέματα. Να σου πω ένα μικρό ιστορικό, πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και πώς ήρθε η ιδέα και να καταλήξουμε σε αυτό που κάνουμε σήμερα. Είχε γίνει ένας χώρος πολύ άσχημος, οι χημικές τουαλέτες που υπήρχαν εδώ, και ψάχναμε να δούμε σε τι μπορούμε να το μετατρέψουμε και τι να προσφέρουμε στη λιμενική μας εγκατάσταση αλλά και στον κόσμο της Σύρου. Έτσι λοιπόν, σε μια επαφή που είχαμε εντελώς τυχαία με τον κύριο Παναγιώτη Κουλουμπή, μου εξέθεσε το πρόβλημα που είχαν οι άνθρωποι με τα προβλήματα υγείας, ότι δεν είχαν ένα χώρο να περιμένουν το πλοίο. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το στήσιμο αυτής της ιδέας. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα να την υλοποιήσουμε και είμαστε πολύ ευτυχείς που παραδίδουμε στο λαό της Σύρου και όχι μόνο ένα τέτοιο χώρο, και νομίζω ότι θα είναι το εφαλτήριο, η απαρχή για να δημιουργηθούν και άλλοι τέτοιοι χώροι σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Να πω ότι νονά της αίθουσας αυτή, το όνομα Ιππιόνι δηλαδή, το οποίο τι σημαίνει Ιππιόνι, ήταν η συντρόφισσα και σύζυγος του Ασκληπιού, του θεού της ιατρικής, και την ελάτρευαν σαν τη θεά, δευτερεύουσα θεά που απάλυνε τον πόνο. Έτσι είναι χαρακτηριστική και ιδιαίτερη η ονομασία που δόθηκε, και νονά της αίθουσας αυτής είναι η κυρία Λιβαδάρα, η οποία έψαξε και βρήκε αυτή την ονομασία. Να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς όχι μόνο το ότι υλοποιήθηκε αυτό το έργο, αλλά για την αγάπη την οποία έδειξαν και την ιδιαιτερότητα με την οποία μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια κοίταξαν τον Ρένατο Ζερβό, τον άμεσο συνεργάτη μου στο λιμενικό ταμείο, την αρχιτέκτονα των τεχνικών υπηρεσιών, την κυρία Ελεάνα Σαμουτζάκη, οι οποίοι με ιδιαίτερη ευαισθησία τελειοποίησαν αυτό το χώρο, έδωσαν και την σημασία και στην παραμικρή λεπτομέρεια, και τον κύριο Κανάκη βέβαια, ο οποίος μας προσφέρει και τους δύο πίνακες που κοζούν μέσα την αίθουσα. Τελειώντας να πω ότι η λειτουργία της θα είναι ως εξής. Τουλάχιστον μία ώρα ή δύο ώρες πριν υπάρχει ένα τηλέφωνο με το οποίο θα επικοινωνούν αυτοί που θέλουν να είναι στο χώρο, και καταλαβαίνετε ότι θα τον αφήσουμε συνεχώς ανοιχτό το χώρο, γιατί δυστυχώς το μεγάλο μας στοίχημα είναι ο σεβασμός του πολίτη προς όλα αυτά που προσφέρει ο Δήμος, η Εκκλησία και όλοι οι φορείς, τέλος πάντων, σε αυτούς. Έτσι λοιπόν θα μπορεί να έρχεται σε επαφή, να παίρνουν τηλέφωνο. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του θα είναι ο κύριος Ζαρμπόνης, ο οποίος φυλάει στον υπαντικό σταθμό του Λιμένα και ο οποίος θα έρχεται να ανοίγει και να μπαίνουν αυτοί που έχουν να περιμένουν το πλοίο. Θα δίνονται προτεραιότητα από το λιμενικό σώμα, ανοίγοντας από εδώ την πόρτα, σε αυτούς τους ανθρώπους να μπαίνουν πρώτοι στο πλοίο, οπότε να μην έχουν πρόβλημα και με το συνοστισμό και όλες τις άλλες διαδικασίες που ακολουθούν στο λιμάνι. Και πάλι νομίζω ότι είμαστε ευτυχείς που παραδίδουμε αυτό το έργο και στον κόσμο, αλλά και που για άλλη μια φορά το νησί μας πρωτοπορεί σε τέτοια σημαντικά έργα που έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Κύριε Δήμαρχε. Είπατε όλα. Σεβασμιότατε. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Ταμείου. Σας βλέπει ο κόσμος. Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου. Κύριε Εμπορική Αντιπεριφερειάρχη.
αγαπητοί συνεργάτες, παράγοντες περιφερειακή του Λιμενικού Ταμείου και της του Δήμου Σεβερμούπολης, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Νομίζω ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα μιλάει από μόνο του. Ουσιαστικά πρόκειται για μια υποδομή την οποία ανέπτυξε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και η οποία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του τουρισμού μας, είτε είναι δημόσιες είτε είναι επισκέπτες. Και νομίζω ότι η διατήρησή της σε αυτή την πολύ όμορφη κατάσταση αποτελεί υποχρέωση και στίχημα όλων μας. Θα ήθελα να πω και εγώ ότι πρόκειται για μια καινοτομία. Είναι μια πρωτότυπη ιδέα η οποία μεταφέρθηκε σε πράξη. Τουλάχιστον στην Ελλάδα, και όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει αντίστοιχη υποδομή σε επιβατικό λιμένα. Και καταλήγοντας, θα ήθελα να εξάρω την συμβολή την οποία μπορούν να έχουν οι συμπολίτες μας. Διότι, όπως προείπατε, κύριε Πρόεδρε, αυτή η πρωτοβουλία αποτέλεσε αρκετή σκέψη και σύλληψη και ιδέα ενός συμπολίτη μας, του Παναγιώτη Κουλουμπή, όπου αυτή του η στάση αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για το πώς μπορούν οι συμπολίτες μας να έχουν μια δημιουργική συμμετοχή στα πράγματα, με μια καλόβουλη και καλόπιστη κριτική αλλά και συμμετοχή στα πράγματα του τόπου μας, πώς μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση, το Δήμο, τα τοπικά του πρόσωπα, να κάνουν πράγματα προς όφελος των δημοτών μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν, Παναγιώτη, και εύχομαι και εσύ στο μέλλον, αλλά και άλλοι συμπολίτες μας, με αγάπη πραγματική προς τον εσύ μας, να συνδράμετε και να συμβάλλετε δημιουργικά με τέτοιες σκέψεις, ιδέες και προτάσεις. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα κάποια στιγμή να πεις εσύ δύο λόγια. Αν θέλεις να δώσουμε το λόγο στον κύριο Πολυπουργό. Ωραία. Εδώ. Λοιπόν, καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους. Δεν θα ακολουθήσει το τυπικό, σας γνωρίζω όλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι είναι αυτή εδώ η αίθουσα για ένα καρκινοπαθή? Είναι φάρμακο. Το πρώτο φάρμακο που φεύγει από το σπίτι του για να κάνει το ταξίδι. Είναι πολύ σημαντικό και επιτρέψτε μου λίγο να σας πω τι σημαίνει το ταξίδι για ένα καρκινοπαθή. Ένας καρκινοπαθής που κάνει χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κυριολεκτικά ένας άνθρωπος λιώμα. Δεν μπορεί να πατήσει τα πόδια του, δεν μπορεί να στηριχτεί, τρέμει, δεν είναι καλά. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να, την ώρα που είναι για το ταξίδι του, θα πρέπει να βρεθεί σε μία φυσιολογική, ιδανική κατάσταση, ώστε να μπορέσει να αντέξει αυτό το ταξίδι που είναι τρομερό. Δεν μπορεί να καθίσει μέσα στο πλοίο. Πονάει παντού, ειδικά όταν είναι μέσα στις χημειοθεραπείες. Αυτή εδώ η αίθουσα ξεκίνησε από μία ιδέα που την είχαμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ταξιδεύαμε, όταν πηγαίναμε να περάσουμε, να μπούμε μέσα από εκεί, από την αίθουσα, γιατί δεν μπορεί ο καρκινοπαθής να είναι μέσα με τον κόσμο. Λόγω των χημειοθεραπείων απαγορεύεται να βρίσκεται σε επαφή με τον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι πρέπει να μπει πρώτος μέσα. Ο λόγος που πρέπει να μπει πρώτος μέσα δεν είναι ούτε για να βρει πρώτος θέση. Θέση δεν υπάρχει και δεν υπάρχει θέση για τον καρκινοπαθή. Σε λέω, πονάει όλο το ταξίδι. Είτε όταν πηγαίνει, όταν γυρνάει. Επιτρέψτε μου να σας τα πω αυτά τα πράγματα. Είναι λίγο φρικτά, είναι λίγο τραγικά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ξεκίνησα όταν καθόμαστε μέσα στο κρύο, στη βροχή, στο χιονόνερο, μαζί με τη σύζυγό μου, και περιμέναμε κυριολεκτικά να δώσουμε πρώτα-πρώτα να καταλάβουν οι λιμενικοί, οι οποίοι από ένα διάστημα και μετά βέβαια αρχίζουν και σε μαθαίνουν. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ο κόσμος που σε βλέπει απέναντι. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα να σας τα πω. Ο κόσμος που σε βλέπει απέναντι και λέει, γιατί αυτός μπαίνει πρώτος μέσα. Τι να το εξηγήσεις, ότι είμαι ετοιμοθάνατος? Μπορεί να ζω αυτή τη στιγμή, αλλά εκείνη την ώρα είσαι ένας ετοιμοθάνατος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εκπληκτικό. Ξεκίνησε από την ιδέα που βρεθήκαμε κάποια στιγμή με τον φίλο μου, τον κύριο Γιώργο το Δούναμη. Επιτρέψτε μου να σας λέω όλους φίλους μου, γιατί όλοι φίλοι μου είστε έτσι. Και ειδικά όταν είμαστε συμπολίτες, είμαστε όλοι φίλοι. Συμπολίτες και φίλοι. Λοιπόν, ξεκίνησε και του λέω, Γιώργο, είναι μια καλή ιδέα. Ας κάνουμε κάτι. Το συζητούσα, του έλεγα ακόμα να προσπαθήσω να βρω και ένα κιόσκι, ξύλινο, σιδερένιο, κάτι να το φτιάξω. Μου έλεγε ο Γιώργος, όχι, θα το κανονίσω. Βρέθηκε ο Δημήτρης, επίσης φίλος μου, και ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσε. Να η ιδέα. Είναι μια απόδειξη, όταν όλοι είμαστε ενωμένοι, όταν ο ένας ακούει τον άλλον, όταν υπάρχει κατανόηση, πόσο σημαντικό είναι. Οι πολίτες με τους άρχοντες, οι άρχοντες με τους πολίτες.
αυτή είναι η ιδανική κοινωνία, έχω την εντύπωση, αυτή είναι η ιδανική, ο ιδανικός κόσμος. Σας ευχαριστώ. Είναι καταπληκτικό αυτό που κάνατε, είναι φάρμακο για όλους. Και κάτι ακόμα, επιτρέψτε μου, επειδή η Πιόνη ήταν η σύζυγος, να πω ένα, το αφιερώνω στη γυναικούλα μου, η οποία, ξέρετε, ο συνοδός περνάει πολλά περισσότερα από όσα περνάει ο καρκινοπαθής. Το έχω πει και στον Δήμαρχο πάρα πολλές φορές, ότι ο καρκινοπαθής, στην τελευταία ανάλυση του δίνουν ένα χαπάκι και κοιμάται. Αυτοί που το πληρώνουν όλα είναι οι συνοδοί. Να είστε καλά, τέτοια πράγματα. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εδώ ένας μικρός χώρος έτοιμος για μια τεράστια προσφορά προς τον άνθρωπο. Εύχομαι από καρδιάς να το χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν λιγότεροι άνθρωποι. Δεν είναι